Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Παπαναστάση. Καλημέρα κύριε Μπαρδούνια, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά χαρά εσείς. Καλά. Έβγαλε το κόμμα σας χθες μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τη συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη. Και τον κατηγορείτε ότι προσπαθεί να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησής του και στην οικονομία και στα εθνικά θέματα και στα προβλήματα που υπάρχουν με τον κορονοϊό. Για να τα δούμε αυτά, ξεκινώντας από τα εθνικά θέματα. Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί, για ποιο λόγο ευθύνες. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ το μόνο θέμα που συζητάω είναι οι θαλάσσιες ζώνες, τίποτα άλλο. Εδώ γιατί κατηγορείτε τότε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία έντονη κινητικότητα στον χώρο των εθνικών, όπως ονομάζονται, θεμάτων. Για παράδειγμα, χθες είχαμε τη συζήτηση στην Βουλή της προμήθειας των γαλλικών αεροσκαφών Ραφάλ. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η συζήτηση στην ίδια επιτροπή και για τα θέματα επέκτασης των χωρικών υδάτων από 6-12 μίλια στο Αιώνιο. Ξεκινάνε με δηλώσεις και φαίνεται ότι ξεκινάνε και οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να τα εξετάσουμε μεμονωμένα και αποσπασματικά, γιατί ουσιαστικά κινούνται στην ίδια την κατεύθυνση. Και η ίδια και αυτή η κατεύθυνση δεν είναι άλλη, ότι το σύνολο αυτών γίνονται, αν θέλετε θα χρησιμοποιήσω μία, ίσως δεν είναι απόλυτα δόκιμη έκφραση, αλλά αν θέλετε εκφράζει αυτό, γίνεται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παντού σε όλα αυτά βάζει, αν θέλετε, τη λογική της ο ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει μεταξύ των μεγάλων περιεριστικών δυνάμεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να σας πω όμως κάτι, από τη στιγμή που είσαι μέλος ενός στρατιωτικού συνασπισμού όπως το ΝΑΤΟ, ενός πολιτικού όπως είναι η Οικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικό είναι να συμμετάσχουν και αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτές τις διαδικασίες. Εξάλλου διεθνοποίηση δεν θέλουμε αυτό το θέμα, δεν θέλουμε να τα κάνουμε διμερή. Κοιτάξτε, διεθνοποίηση δεν σημαίνει διεθνοποίηση μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω το απλό, ότι το ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα, αν θέλετε να πάρουμε ένα πολύ εμφατικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, τις σχέσεις της μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η θέση του ΝΑΤΟ, ποια είναι μέχρι σήμερα, δεν είναι απλά πόντιος Πιλάτος, το οποίο αν θέλετε σηματοδοτεί και μια ουδετερότητα. Έχετε δίκιο. Και το τασκήρας μου. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ειδικά πρημοδοτεί την τουρκική επιθετικότητα εις βάρος της Ελλάδας. Άρα αυτό το στοιχείο δεν είναι ότι αν θέλετε μια κατεύθυνση η οποία κινείται στην λύση των ελληνικών προβλημάτων. Είναι θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι καμία λύση δεν μπορεί να δοθεί σε αυτά τα θέματα μέσα στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό το παράδειγμα που έφερα προηγουμένως σε σχέση με το ΝΑΤΟ που πρημοδοτεί την τουρκική επιθετικότητα, το ίδιο άραγε δεν κάνει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτάσει τις σχέσεις των μεγάλων μονοπωλίων με την Τουρκία και όχι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο απλός κόσμος, ο λαός μας ως δίκαιο. Άρα λοιπόν καμία λύση δεν πρόκειται να δοθεί. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η ένσταση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι σε αυτές τις αν θέλετε, τις κινήσεις και τις θέσεις τις οποίες εκφράζει ο Πρωθυπουργός. Όπως επίσης. Πείτε μου, στο νομοσχέδιο, αν μου επιτρέπετε, στο νομοσχέδιο για την αγιαλίτιδα ζώνη. Φαντάζομαι συμφωνείτε, αλλά για ποιο λόγο ψήφισατε παρόν? Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα όσο φαίνεται η Ελλάδα αποφασίζει να επεκτείνει ή αυτές οι κορώνες οι οποίες ακουστήκαν για διεύρυνση, για μεγάλωμα της Ελλάδας και όλα αυτά. Θα πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, γιατί είναι ένα νομικό κείμενο το οποίο δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε αυτά. Καταρχάς, εμείς είπαμε εξ αρχής ότι είναι πανηγυρισμοί αυτοί, είναι αβάσιμοι. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για το ότι αυτές οι ζώνες δεν επεκτάθηκαν μέχρι σήμερα. Γιατί το δίκαιο της θάλασσας που τις προβλέπει δεν είναι σημερινό. Έχει εφαρμογή από το 1995. Άρα λοιπόν και η επέκταση της αιγυλιτικής ζώνης αλλά και η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της υφαλοκρηπίδας, της ΣΑΟΣ κτλ. Είναι μέρος της πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης τάξης, της αστικής τάξης και την γεωστρατηγική της αναβάθμιση που είναι μέσα και στις επιδιώξεις. Όπως επίσης
και τους σχεδιασμούς συμπεριαλιστικούς του ΝΑΤΟ, όπως προείπα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ. Αλλά είναι και, αν θέλετε, και τέθηκαν από τον εισηγητή του Κομμουνιστικού Κόμματος και τρία θέματα τα οποία δεν λύνονται με αυτήν την συμφωνία όπως αυτή κατατέθηκε. Πρώτα, αν θέλετε, θα το πω πολύ επιγραμματικά. Η κυβέρνηση, ενώ έχει υποχρέωση να ενημερώσει τα κόμματα για τη μεθοδολογία που αφορούν και τους χάρτες που αφορούν τις γεωγραφικές συντεταγμένες, δεν το έχει κάνει. Δεύτερο, η κυβέρνηση μιλάει για συμφωνία με την αλβανική κυβέρνηση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, αλλά και την δημιουργία συνυποσχετικού για να πάει στο δικαστήριο, να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Το ερώτημα που θέτουμε εμείς είναι, και δεν απαντάει η κυβέρνηση, τι έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα, σε τι θα αναφέρεται άρα για αυτό το συνυποσχετικό. Και τρίτο, το συνυποσχετικό υποτίθεται θα προκύψει από τις διερευνητικές. Πού θα ξεκινήσουν? Κοιτάξτε να δείτε, διερευνητικές μεταξύ από την ώρα που ανακοινώνεται σημαίνει ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είναι αναγκαίο τουλάχιστον να είναι γνωστές, να είναι γνωστοί οι πυλώνες πάνω στους οποίους ξεκινάνε αυτές οι συζητήσεις. Και το τρίτο, και να ολοκληρώσω και θα ακούσω και τα ερωτήματά σας, είναι ότι εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα ασκούμε κριτική για τη συμφωνία με τις εταιρείες και την και ψηφίσαμε πάρον, βάλαμε και το ζήτημα της μειωμένης επίρρειας των διαπόντιων νησιών και των στροφάδων, αλλά και την παραχώρηση του δικαιώματος που δόθηκε στον Ιταλικό στόλο να ψαρεύει στην ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη. Είναι τρία θέματα τα οποία πραγματικά δεν απαντιώθηκε. Το λέω αυτό γιατί σε ένα νομικό κείμενο δεν φτάνει μεγάλη εικόνα, συμφωνήσαμε την επέκταση. Πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες οι οποίες αυτούς τους πανηγυρισμούς πραγματικά τους μειώνουν. Όχι, ίσως τους μειώνουν. Αυτά τα θέματα νομίζουμε ότι είναι σημαντικά και θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί. Είναι και οι λόγοι, αν θέλετε, με βασικότερο από όλους, ότι αυτές οι λύσεις, οι διαδικασίες, αυτά τα βήματα τα οποία γίνονται πάντοτε υπό την αιγίδα και για τα εξυπηρετούν τη συμφέροντα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ και όχι τα σχόλια. Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαναστάση. Στην ανακοίνωσή σας κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι προχωράμε πολύ αργούς ρυθμούς στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Υπάρχει ένα επάρκεια εμβολιαστικών κέντρων με περιορισμένο αριθμό εμβολίων. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης χθες είπε λοιπόν ότι από τον Απρίλιο και μετά θα υπάρχει, σας τα διαβάζω όπως ακριβώς τα είπε, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, μια σταδιακή αύξηση του εμβολιασμού και των εμβολίων και ότι θα έχουμε στο πρώτο τρίμηνο περί τα 4 εκατομμύρια δόσεις και επομένως θα μπορούν να έχουν εμβολιαστεί κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας το πρώτο τρίμηνο του 2021. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λέτε εσείς και αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, εμείς δεν στεκόμαστε μόνο στο εμβόλιο και αυτό είναι γνωστό. Καταρχάς, είναι γεγονός, αυτή τη στιγμή δεν το λέμε εμείς, είναι εμφανές ότι προχωράμε σε πολλούς αργούς ρυθμούς. Εγώ θα σας οδηγήσω στις εξαγγελίες της κυβέρνησης στο τέλος του περασμένου χρόνου, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2020, για τις διθυραμμικές ανακοινώσεις για το πόσο γρήγορα θα καλυφθεί εμβολιαστικά ο ελληνικός πληθυσμός. Ακόμα και αυτές οι δηλώσεις που κάνει σήμερα που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν αυτά τα πλάνα τα οποία είχαν εξαγγελθεί τότε. Άρα εμείς κανένα λόγο δεν έχουμε να εμπιστευτούμε και αυτές τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όμως θα σας πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν θα κρύψουμε κάτω από το εμβολιαστικό χαλί τις τεράστιες ανεπάρκειες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας, στο εθνικό σύστημα υγείας, στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο όχι απλά δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του κορονοϊού τώρα, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα ακόμα και σε καιρούς πριν έρθει η πανδημία. Αυτό λοιπόν το θέμα της ανεπάρκειας του συστήματος υγείας, εμείς δεν το βάζουμε κάτω από το χαλί, ούτε το κρύβουμε κάτω από την διαδικασία των εμβολίων. Δεν υπάρχουν προσλήψεις, δεν υπάρχουν κλίνες, δεν υπάρχουν μέσα παροχής βασικών στοιχείων αν θέλετε, στο παροχών υπηρεσίας υγείας. Άρα λοιπόν δεν στεκόμαστε μόνο στο εμβόλιο. Πραγματικά
Και εμείς θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ούτως ώστε στο συντομότερο δυνατό χρόνο, γιατί αυτό δημιουργεί νεκρούς. Είναι σημαντικό αυτό να έχει καλυφθεί, να καλύπταν ο ελληνικός πληθυσμός από την διαδικασία της ανοσίας. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Και φαίνεται ότι θα τραβήξει και σε μάκρους. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαναστάση. Ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του μίλησε για ένα νέο πρόγραμμα γέφυρα, που θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να έχουν σημαντική οικονομική υποστήριξη και να πληρώνουν τα δανειά τους. Αλλά σήμερα διάβασα και σε ένα μέρος του τύπου, μικρό βέβαια, αλλά το διάβασα, ότι σε δύο μέρες λήγει η προθεσμία των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, που σημαίνει ότι ξεκινάνε πληστηριασμοί. Κοιτάξτε, οι πληστηριασμοί δεν είναι καινούργια ιστορία. Με σκαμπανεβάσματα ήταν πάντοτε εδώ. Πάντοτε ήταν μια δαμόκλειο σπάθη η οποία κινούνταν πάνω από τα κεφάλια δανειοληπτών, οι οποίοι γίνανε αφαιρέγγυοι, προσέξτε, χωρίς δική τους ευθύνη. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά και αν θέλετε έχει ομολογηθεί από όλες τις πλευρές. Το ότι υπήρξαν αυτές οι οικονομικές κρίσεις ή οι επιλογές οι κυβερνητικές που οδήγησαν αυτόν τον κόσμο στην αδυναμία να πληρώσει, να καλύψει τις δανειοληπτικές του υποχρεώσεις, δεν είναι ευθύνη δική τους. Πραγματικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εμείς είμαστε κάθε στιγμή, αν θέλετε, έτοιμοι να σταθούμε ανάμεσα στην κυβερνητική πολιτική και σε αυτές τις εξελίξεις του πληστηριασμού. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Με δυναμικούς τρόπους αποτρέψαμε πληστηριασμούς. Και συνεχώς καλούμε και το λαϊκό κίνημα και τους φορείς και τις οργανώσεις τοπικές και ευρύτερες να σταθούν δίπλα στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που πραγματικά κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί υπάρχει και πληροφορία ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει να, και από τους δανειστές αλλά και η ίδια σκέφτεται να παρατείνει την εφαρμογή των πληστηριασμών, να τους πάει για αρχές του καλοκαιριού ή ίσως και το φθινόπωρο του 2021, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να μην έχουν και αυτό το πρόβλημα στο κεφάλι τους λόγω του, μαζί με τα υπόλοιπα που είναι απόρρια του κορονοϊού. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με ασπιρίνες, με παρατάσεις 2, 3, 5 ή 6. Κάτι είναι όμως και αυτό. Από το Λότελα λέει καλή και Παναγιώτα. Με αυτά πάντες δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Η λύση των προβλημάτων να σταματήσει η πολιτική της κυβέρνησης να πρημοδοτεί τις μεγάλες τράπεζες, τα μεγάλα φαντς τα οποία πραγματικά καιροφυλακτούν, έχουν μεταφερθεί τα χαρτοφυλάκια των κόκκινων δανείων στα χέρια τους. Και ήδη αρχίζει και εμφανίζονται φαινόμενα και εκβιασμών και διαφόρων πιέσεων στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι οφείλουν χωρίς δική τους ιδιότητα αυτά τα πράγματα. Είναι τραγικές αυτές οι ιστορίες. Γνωρίζει, μπορεί να αισθανθεί ο καθένας τι σημαίνει. Να χρωστάς, να μπορείς να πληρώσεις γιατί οδηγήθηκες στην ανεργία ή βρίσκεσαι σε κατάσταση εργασιακή. Αν θέλετε και με επίφαση τον κορονοϊό, δεν είναι πάντοτε ο κορονοϊός και από την άλλη μεριά να κινδυνεύεις για όλα αυτά να χάσεις το σπίτι σου. Είναι πραγματικά τραγικές αυτές τις εικόνες. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.